Γεια σας. Καθίστε. Είχα πάει για μια συνέντευξη στο γραφείο του Ευσταθόπουλου σήμερα. Και. Έχετε 3 λεπτά. Λέγεστε. Άρης Αποστόλου. Γιατί δεν την αφήνεις την νομική. Δούλευα σε ένα άλλο δικηγορικό γραφείο. Και. Σε διώξανε. Δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Έγινε ένας λάθος χειρισμός. Σε διώξανε. Γιατί δεν συνεχίζεις να κάνεις ό,τι έκανες. Είμαι οδηγός σε μεταφορική εταιρεία. Που σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεσαι αρκετά για τη δικηγορία ως επάγγελμα. Είσαι οξύθυμος και απρόβλεπτος. Είσαι ένα αξιόπιστο. Ποιος δεν την κάνει, δηλαδή. Τέλος χρόνου, καλημέρα. Δεν είσαι ακόμα έτοιμος. Και το καλύτερο σε αυτή τη φάση είναι να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό και μάλιστα σου είχα μιλήσει για να φύγουν ψυχή. Μην ξανανακατευτείς τη ζωή μου. Γεια σου, Άρη. Ποιος είναι? Έχεις κάποια προβλήματα με τη συμπεριφορά σου και θέλω να σου δώσω να τα καταλάβεις. Οι επιλογές σου έχουν και συνέπειες. Δράση, αντίδραση. Πες το αμάξι σου και ξεκινά. Έχεις φόβο πάνω σου, κυκλοφορείς έτσι μέσα στον κόσμο, μέσα στα σχολεία, δίπλα μου και δεν λες κάτι! Τι θες να πω μέσα στο μαγαζί με τα όπλα και τους τρελούς! Γεια σας! Ήρθα με τη βόμβα μου! Δώσε μου την τσάντα, δεν έχω ανησυχώνει. Δεν είναι πρόταση, βρε μαλάκα! Είναι πώς θα γίνει το πράγμα! Παίζουμε και νικητής, τα παίρνει όλα! Δεν τα θέλω όλα! Τσάντα! Όμως τα θέλω! Η δουλειά μου είναι να μεταφέρω πακέτα! Και η καινούργια είναι μάλλον να ικανοποιώ ψυχοπαθείς. Δεν καταλαβαίνεις έτσι. Πώς τη βγάζω! Παραδόσου, είσαι περικυκλωμένος! Όλες οι ειδικές μονάδες είναι σε επιφυλακή και περιμένουν το επόμενο χτύπημα. Τι έπαθες? Νομίζω ότι πέθανες. Όχι, κύριε Μίλτο, δεν έχω καμία σχέση με τούτο. Να σας τα πω όλα. Φυσικά και θα με τα πεις όλα. Ακούω.